Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, απόψε είναι 10 Ιανουαρίου του 2023. Ξεκινάμε τα θέματά μας με αυτά που συμβαίνουν στη γειτονική χώρα στην Τουρκία. Έχουμε πει ότι την πρωτοχρονιά έγινε μια εγκληματική επίθεση στην Άγκυρα. Δύο νέοι με ένα μηχανάκι πυροβόλησαν στον προηγούμενο αρχηγό της συμμορίας των Γκρίζων Λύκων και σε έναν φίλο του που έβγαινε από μια πολυκατοικία. Έφαγε δύο σφαίρες στο κεφάλι ο πρώην πρόεδρος των Γκρίζων Λύκων, ο Σινάν Ατές, στην Άγκυρα, και ο φίλος του τραυματίστηκε στον ώμο. Ο Σινάν Ατές, το έχουμε ξαναπεί αλλά να το ξαναπούμε, ήταν μέχρι το 2020 ο πρόεδρος των Γκρίζων Λύκων. Τον απέλυσε ο πρόεδρος του κόμματος Εθνικιστικής Δράσης, ο Ντεβλέτ Μπαχτσελή, επειδή δεν ήταν αρκετά σκληρός με όσους παλιούς συντρόφους του είχαν προσχωρήσει στο κόμμα της, το καλό κόμμα της Μεράλ Αξενέρ. Στη συνέχεια, επειδή ασκούσε κάποια επιρροή, ήταν και καθηγητής Πανεπιστημίου Ιστορίας, καθηγητής Ιστορίας, αν δεν κάνω λάθος, στο Πανεπιστήμιο Χατζά Τεπέ, και ασκούσε μια κάποια επιρροή, είχε πει λίγες μέρες πριν τη δολοφονία του ότι οι πληροφορίες που έχω από τους παλιούς συντρόφους είναι ότι με έχουν ξεγράψει ότι θα με σκοτώσουν. Και όντως την πρωτοχρονιά τον σκότωσαν. Μετά από αυτό είχαμε συλλήψεις, νομίζω ότι έχουν συλληφθεί αυτή τη στιγμή 13 άτομα, αλλά από ό,τι διαβάζω, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών της Τουρκίας, η ΜΙΤ, έκανε μία έκθεση για το θέμα και την παρέδωσε στον Πρωθυπουργό. Και σε αυτήν την έκθεση υπάρχουν ονόματα πολιτικών που εμπλέκονται στη δολοφονία. Πάντως, επειδή το θέμα είναι τεράστιο και θα δείτε στη συνέχεια, έχουμε πολύ σημαντικά θέματα για αυτές τις συμμορίες του τουρκικού κράτους που δρούν και μέσα στην Τουρκία, δυστυχώς και στην Ευρώπη. Πολύ σημαντικά θέματα, επαναλαμβάνω. Θα δούμε παρακάτω και μία έκθεση της Υπηρεσίας Προστασίας του Συντάγματος της Γερμανίας, που είναι η Υπηρεσία Πληροφοριών Εσωτερικού, για τη δράση των Γκρίζων Λύκων. Επειδή λοιπόν το θέμα είναι πολιτικό πλέον στην Τουρκία, πρόκειται για μία πολιτική δολοφονία, και ο Κιλιτσδάρογλου κατηγόρησε ευθέως τον Μπαχτσελή ότι κρύβει στο κόμμα του και καλύπτει αυτούς που σχεδίασαν και διέταξαν την δολοφονία, έχει γίνει πιο πολιτικό το θέμα. Αρκεί να σας πω, να σας διαβάσω τι ακριβώς είπε ο Κιλιτσδάρογλου πριν από λίγο, το μετέφρασα. Καταρχάς, απευθυνόμενος στους στρατιωτικούς, ο Ερντογάν χθες, μιλώντας παρουσία της ηγεσίας των ενόπλων δυνάμεων της Τουρκίας, κατηγόρησε τον Κιλιτσδάρογλου, δηλαδή τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και τον χειροκρότησαν η στρατηγή, η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων. Σήμερα ο Κιλιτσδάρογλου λοιπόν κατηγόρησε το ΑΚΕΠΕ ότι, ενώ κατηγορούσε παλιά τους κεμαλικούς ότι ήταν μιλιταριστές, τώρα έγινε ο ίδιος μιλιταριστής, αλλά έστρεψε τα βέλη του και εναντίον της ηγεσίας των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων, λέγοντας ότι είναι απαράδεκτο να χειροκροτάτε εσείς τον Ερντογάν όταν αυτός ασκεί κριτική στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Στην ουσία, αυτό δεν συνάδει με την αποστολή σας, και τους άσκησε σκληρή κριτική. Στη συνέχεια, αναφερόμενος στην δολοφονία του Σινάν Ατές, ακούστε τι λέξεις, τι φοβερές λέξεις είπε, και βγαίνουν πραγματικά τρομερά συμπεράσματα από κάθε άποψη. Απευθυνόμενος στον ηγέτη του ΜΕΧΑΠΕ, Ντεβλέτ Μπαχτσελή, σχετικά με τη δολοφονία του πρώην Προέδρου των Γκρίζων Λύκων, Σινάν Ατές, ο Κεμάλ Κιλιτσδάρογλου είπε τα εξής: «Ο Σινάν Ατές είναι και δικό μας παιδί. Το Λαϊκό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα θα υπερασπιστεί τα δικαιώματα του αδελφού και μάρτυρά μας. Αυτή είναι η ευθύνη απέναντι στους δικούς μας Γκρίζους Λύκους». Εναγκαλίζεται δηλαδή και τους Γκρίζους Λύκους ο Κιλιτσδάρογλου. «Έχετε τους υποκινητές αυτού του εγκλήματος
και τους προστατεύετε. Σας καλώ να τους φέρετε ενώπιον της δικαιοσύνης. Νομίζουμε ότι δεν ξέρουμε ότι τους κρύβεις σε πρώτο πρόσωπο στον Παξελή. Βγήκες φωτογραφία με τους αρχηγούς της μαφίας, δίνοντας έτσι λάθος μήνυμα στην νεολαία του κόμματός σου. Και μετά από αυτό η νεολαία του κόμματός σου έμπλεξε με τη μαφία. Εδώ υπάρχει ένας νεκρός μάρτυρας στη μέση, αναφέρεται στις συνάνατές. Αυτό το αίμα δεν θα μείνει έτσι. Τώρα βγες και φώναξε όσο θέλεις. Δεν θα πετύχεις τίποτα. Για μας ο εθνικισμός είναι πατριωτισμός και εμείς είμαστε πατριώτες. Εμείς θα αποδώσουμε δικαιοσύνη για τις κόρες του Σινάν. Ο Σινάν νομίζω είχε 2 ή 3 κορίτσια. Λοιπόν, ακούστε τι μηνύματα δίνει. Αφενός μεν κατηγορεί τον Παξελή ότι κρύβει τους υποκινητές, αυτούς που σχεδίασαν τη δολοφονία, και αφετέρου τι λέει, ότι ο εθνικισμός είναι πατριωτισμός, ότι η γκρίζη λύκη είναι δικά μας παιδιά και ότι και ο Συνάνατες ήταν και δικό μας παιδί. Υποτίθεται ότι αυτό το κόμμα είναι αριστερό, κεντροαριστερό και αντιεμπρελιστικό και κάτι... Προσέξτε λοιπόν, δεν υπάρχει στην Τουρκία φραγμός. Ό,τι ιδεολογία και να έχουν στα κόμματά τους, κατά βάση είναι όλοι τους εθνικιστές και επικίνδυνοι, όπως θα δείτε παρακάτω. Λοιπόν, αυτό ήταν το πρώτο θέμα για τον Συνάνατες και μια πολιτική δολοφονία που γίνεται ένα σοβαρό πρόβλημα πλέον για την Τουρκία. Πάμε λοιπόν τώρα στο επόμενο θέμα. Το επόμενο θέμα είναι, με κάλεσε προχτές, ήρθε σε επαφή μαζί μου ένας Γάλλος δημοσιογράφος, ο Πιέρ Μπαρμπανσέι. Μου είπε ότι είναι από την εφημερίδα L'Humanité, που σημαίνει ανθρωπισμός, είναι το δημοσιογραφικό όργανο του Κομμουνιστικού Κόμματος Γαλλίας. Και μου ζήτησε μία συνέντευξη για την δράση των γκρίζων λύκων στην Ευρώπη. Το όνομά μου το βρήκε από ένα βιβλίο που γράψαμε με τον Κώστα Πικραμένο και αφορά την MIT, την Τουρκική Μυστική Υπηρεσία και τα δίκτυά της στην Ευρώπη. Το βιβλίο αυτό έχει μεταφραστεί στα γαλλικά, το είδε πιθανόν, το διάβασε ο άνθρωπος και μου έστειλε τις ερωτήσεις. Λέει λοιπόν, ο Σάββας Καλεν... η εφημερίδα L'Humanité, όπως είπαμε, είναι το δημοσιογραφικό όργανο του Κομμουνιστικού Κόμματος Γαλλίας. Μεγάλη εφημερίδα, ιστορική εφημερίδα. Θεωρώ ότι είναι τιμή που φιλοξένησε τις απόψεις ενός Έλληνα. Σβήστε το Καλεντερίδης. Λέει λοιπόν, ο Σάββας Καλεντερίδης κάνει μία αναδρομή στις επιχειρήσεις των τουρκικών υπηρεσιών πληροφοριών στη Γαλλία και στην Ευρώπη και στους δεσμούς τους με την ακροδεξιά. Είναι απόστατος αξιωματικός του ελληνικού στρατού και συνσυγγραφέας με τον Κώστα Πικραμένο του βιβλίου «Μίλη στιγμαράτες και λατή, η τουρκική μυστική υπηρεσία, πόλεμο σε όλα τα μέτωπα», που εκδόθηκε το 2021 και στη Γαλλία στα γαλλικά φυσικά. Ο Σάββας Καλεντερίδης υπηρέτησε για 6 χρόνια στη Σμύρνη της Τουρκίας. Ρωτάει λοιπόν, η σκιά της τουρκικής εθνικής υπηρεσίας πληροφοριών MIT εμφανίζεται στην έρευνα για τις δολοφονίες 3 Κούρδων ακτιβιστών στο Παρίσι το 2013 και ίσως των δολοφονιών που διαπράχθηκαν στις 23 Δεκεμβρίου του 2022. Ποια ήταν η συμμετοχή της MIT σε αυτές τις? Η δολοφονία των 3 γυναικών πριν από 10 χρόνια έγινε σίγουρα από τη MIT. Αυτό έχει επιβεβαιωθεί. Στην πράξη, όταν μια μυστική υπηρεσία κάνει μια τέτοια επιχείρηση σε μια συμμαχική χώρα με 3 νεκρούς, συνήθως έχει, αν όχι την κάλυψη, την ανοχή της τοπικής υπηρεσίας πληροφοριών. Άλλωστε, ο Υπουργός Εσωτερικών Σουλεμάν Σοϊλού δεν άφησε καμία αμφιβολία ως προς την ανάληψη της ευθύνης για τις δολοφονίες του 2022, με τη δήλωσή του μια μέρα μετά τις δολοφονίες των 3 Κούρδων στο Παρίσι. Είπε ο Σοϊλού, ο πρόεδρος Ερντογάν θα εξοντώσει όλους τους τρομοκράτες παντού στη γη. Όσον αφορά τις δολοφονίες που έγιναν το 2022, αν και ο δολοφόνος ήταν Γάλλος ρατσιστής, είναι απίθανο να επιτέθηκε και να σκότωσε ένα εξέχον μέλος του κουρδικού κινήματος χωρίς τη συμμετοχή του τουρκικού κράτους. Αυτή η τραγωδία σημειώθηκε την ημέρα που προγραμματιζόταν συνάντηση για τη διεξαγωγή, για τη διοργάνωση της 10ης επετείου από τη δολοφονία των 3 ακτιβιστριών στην οποία συμμετείχαν μέλη της διοίκησης. Άρα, την ώρα που
ετοιμαζόταν, αυτός ήξερε την ώρα και ήξερε και το πρόσωπο, χτύπησε την πρόεδρο, ιστορικό στέλεχος. Ποιες είναι οι δραστηριότητες των τουρκικών υπηρεσιών πληροφοριών στην Ευρώπη, ρωτάει. Τα τελευταία 10 χρόνια η ΜΙΤ, αλλάζοντας το επιχειρησιακό της δόγμα που αφορά πλέον το εξωτερικό, έχει αναπτύξει ένα τεράστιο δίκτυο πρακτόρων σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Ενεργούν συντονισμένα και επικεντρώνονται σε διπλωματικές αποστολές και τζαμιά του DITIB, Τουρκο-Ισλαμική Ένωση Θρησκευτικών Υποθέσεων. Είναι μια οργάνωση του τουρκικού κράτους με δισεκατομμύρια που έχει εκατοντάδες τζαμιά και δίκτυο ημάμιδων και πρακτόρων σε όλη την Ευρώπη. Οι κυρίες δραστηριότητες είναι η συλλογή πληροφοριών για τις δραστηριότητες των τουρκικών κοινοτήτων σε όλη την Ευρώπη, κυρίως Κούρδων αντιφρονούντων, αλεβιτών και οπαδών του Γκιουλέν, διαπολιτισμικό και διαθρησκευτικό κίνημα που πήρε το όνομά του από τον ημάμι Φετουλά Γκιουλέν. Πώς λειτουργεί αυτό το δίκτυο, ρωτάει. Τα πεδία στρατολόγησης πρακτόρων της ΜΙΤ στοχεύουν, εκτός από τα ισλαμικά ζαμιά του DITIB και τους υπαλλήλους που υπηρετούν εκεί, τους εθνικιστικούς συλλόγους της Ομοσπονδίας των Τούρκων Γκρίζων Λύκων, τους δημοκρατικούς Τούρκους, έτσι ονομάζονται, και άλλους πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους που ελέγχονται από τα τοπικά προξενία. Αυτοί οι νεοσύλλεκτοι εκτελούν αποστολές που τους έχουν ανατεθεί από αξιωματικούς της ΜΙΤ, οι οποίοι υπηρετούν σε προξενία και πρεσβείες. Ποιο είναι το διακύβημα μιας τέτοιας επιτήρησης για την Τουρκία? Ο στόχος παραμένει πολιτικός, δηλαδή αφενός να ελέγχει τη δραστηριότητα των αντιφρονούντων για να καταπνίξουν οποιαδήποτε κίνηση γίνεται αντιτουρκική στις τουρκικές κοινότητες και από την άλλη, όποτε το χρειάζεται η τουρκική κυβέρνηση, μπορεί να τους κινητοποιήσει για να ασκήσουν πίεση στις χώρες που τους φιλοξενούν. Το έχουμε δει αυτό και στη Γαλλία όταν ήταν να εγκριθεί το νομοσχέδιο για την ποινικοποίηση της άρνησης της γενοκτονίας των Αρμενίων, μαζεύτηκαν, κινητοποιήθηκαν μέσα από αυτά τα δίκτυα των πρακτόρων πάνω από 40.000 Τούρκοι από όλη την Ευρώπη και συγκεντρώθηκαν στο Παρίσι. Τότε πέταξαν και η Ένωση Τούρκων Βιομηχάνων με ιδιωτικά τζετ και με βαλίτσες με λεφτά και εξαγόρασαν διάφορους. Λοιπόν, ποια είναι η σχέση μεταξύ ΜΙΤ και Γκρίζων Λύκων? Εδώ είναι το ζουμί. Η Γκρίζη Λύκη είναι μια εγκληματική, παρακρατική και παραστρατιωτική οργάνωση που παραμιλιτέρ, που ελέγχεται πλήρως από το τουρκικό βαθύ κράτος. Στο εξωτερικό, οι Γκρίζοι Λύκοι ελέγχονται κατά κύριο λόγο από το δίκτυο των στελεχών της ΜΙΤ που υπηρετούν σε τουρκικές διπλωματικές αποστολές. Ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν χρησιμοποιεί τόσο τη ΜΙΤ όσο και τους Γκρίζους Λύκους ως παραστρατιωτική παραμιλιτέρ οργάνωση για να τρομοκρατεί τους πολίτες. Η εμπλοκή τους στο οργανωμένο έγκλημα και σε ενέργειες όπως η διακίνηση σοκολάτας, όπλων, γυναικών είναι γνωστή σε όλους. Τι αντιπροσωπεύουν οι Γκρίζοι Λύκοι? Έχουν καθορισμένο ρόλο. Οι Γκρίζοι Λύκοι είναι το ίδιο το τουρκικό κράτος. Η πρόσφατη δολοφονία του Σινάν Ατές στην Άγκυρα δείχνει το ρόλο τους. Ο Σινάν Ατές, ο οποίος μέχρι το 2020 ήταν ο αρχηγός των Γκρίζων Λύκων στην Τουρκία, έκανε το λάθος να εκδηλώσει σημάδια συμπάθειας προς τη Μεράλ Αξενέρ, πρώην Υπουργός Εσωτερικών και τώρα πρόεδρος στο Καλό Κόμμα, που δημιουργήθηκε από πρώην στελέχη των Γκρίζων Λύκων. Ο Ντεβλέτ Μπαχτσελή, ο οποίος είναι ηγέτης του κόμματος Εθνικιστικής Δράσης, που είναι η πολιτική έκφραση του κινήματος, τον έδιωξε από την οργάνωση και δολοφονήθηκε εμψυχρό στην Άγκυρα ως τιμωρία για την πράξη του. Πώς να προσλάβουμε τις συμφωνίες ασφάλειας μεταξύ Γαλλίας και Τουρκίας? Είναι σχεδόν αδύνατο για τη ΜΙΤ να λειτουργεί και να οργανώνει δολοφονίες και παρακρατικές παραμιλιτέρ οργανώσεις στην Ευρώπη χωρίς τουλάχιστον την ανοχή των τοπικών υπηρεσιών πληροφοριών. Αυτά είπαμε στην Ουμανιτέ, μια μεγάλη ιστορική εφημερίδα, ένα άλλο ακροατήριο όπως είπαμε. Εκτιμώ ότι ήταν χρήσιμη αυτή η παρέμβαση, γιατί αυτή τη στιγμή στη Γαλλία υπάρχει μεγάλος προβληματισμός για το τι συμβαίνει τελικά μεταξύ της υπηρεσίας πληροφοριών της Τουρκίας και της Γαλλίας και πώς επιτρέπεται η Τουρκία να κάνει 6 δολοφονίες, 3 πριν 10 χρόνια και 3 πριν από μερικές εβδομάδες. Εδώ κάτι παίζεται εκεί πέρα. Λοιπόν, και πάμε τώρα στο κερασάκι στην τούρτα. Είναι η έκθεση, ετήσια έκθεση
της Υπηρεσίας Προστασίας του Συντάγματος της Γερμανίας, που είναι η Γερμανική Υπηρεσία Πληροφοριών Εσωτερικού. Είναι και η πρόταση που έχω κάνει, ότι στην Ελλάδα πρέπει να χωριστούν η Υπηρεσία Πληροφοριών, η Εθνική, να χωριστεί σε δύο κομμάτια. Το ένα να γίνει υπηρεσία, ανεξάρτητη υπηρεσία προστασίας του συντάγματος και να ασχολείται, θα δείτε παρακάτω με τι, και η άλλη να είναι υπηρεσία πληροφοριών εξωτερικού, να μην να απαγορεύεται να ασχολείται με υποθέσεις μέσα στο ιστορικό της χώρας, για να μπορέσουμε να απαλλαγούμε από τα φαντάσματα του παρελθόντος. Εξαιρετικό ενδιαφέρον έχει η έκθεση. Φαίνεται ότι οι γερμανικές υπηρεσίες τους παρακολουθούν αρκετά καλά. Εγώ έχω άλλα στοιχεία, αλλά δεν έχει σημασία. Εννοώ αριθμητικά στοιχεία για τον αριθμό των γκρίζων λύκων. Γερμανική Υπηρεσία Πληροφοριών Εσωτερικού. Οι εθνικιστές γκρίζοι λύκοι αποτελούν απειλή για την εσωτερική μας ασφάλεια. Τρομερή διαπίστωση. Η Γερμανική Υπηρεσία Πληροφοριών χαρακτήρισε την παρουσία των εθνικιστών στη χώρα ως απειλή για την ιστορική ασφάλεια της Γερμανίας. Η Υπηρεσία Πληροφοριών εξέτασε επίσης τις δομές στις οποίες είναι οργανωμένοι οι εθνικιστές στη Γερμανία στην ανάλυση που δημοσίευσε. Κάθε χρόνο δίνεται στη δημοσιότητα έκθεση για όλα τα ζητήματα. Ενώ οι επιπτώσεις της δολοφονίας του Σινάνα Τες, πρώην επικεφαλής των Γκρίζων Λύκων, συνεχίζονται στην Τουρκία, νέα ανάλυση που δημοσιεύθηκε από τη Γερμανική Υπηρεσία Πληροφοριών για το εθνικιστικό κίνημα στη Γερμανία τράβηξε την προσοχή. Σύμφωνα με τα νέα της Deutsche Welle στα τουρκικά, στην ανάλυση που δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο του Γραφείου Προστασίας του Συντάγματος με τίτλο «Τουρκική ακροδεξιά στη Γερμανία», η τάση βίας στο εθνικιστικό κίνημα είναι σημαντικό θέμα από την άποψη της εσωτερικής ασφάλειας στη Γερμανία και μάλιστα αποτελεί απειλή. Η ακροδεξιά αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες απειλές για τη φιλελεύθερη δημοκρατική τάξη στη Γερμανία, αναφέρεται η ανάλυση, προσθέτοντας: το ιδεολογικό φάσμα του κινήματος κυμαίνεται από τον εθνικιστικό κεμαλισμό έως τον ισλαμικό εθνικισμό. Η ιδεολογία περιλαμβάνει υπερβολικά εθνικιστικά στοιχεία καθώς και αντισημιτικά και ρατσιστικά ακροδεξιά στοιχεία. Επισημένοντας τον στόχο των Γκρίζων Λύκων που είναι το Τουράν, δηλαδή η Ένωση του τουρκικού κόσμου, και ότι οι Γκρίζοι Λύκοι βλέπουν τον τουρκισμό ως ανώτερη εθνικότητα και πολιτισμό, αυτό είναι η επιτομή του ρατσισμού. Το άρθρο αναφέρει: αυτό το υποτιθέμενο ιδανικό της ανωτερότητας συνοδεύεται από τον εξευτελισμό όσων θεωρούνται ότι είναι αντιτούρκοι, όπως για παράδειγμα οι Αρμένοι, οι Έλληνες, οι Εβραίοι, οι Κούρδοι ή και οι Αμερικανοί, οι ΗΠΑ. Στην ανάλυση της Γερμανικής Εσωτερικής Υπηρεσίας Πληροφοριών αναφέρθηκε ότι όσοι υποστηρίζουν το εθνικιστικό κίνημα έχουν τέτοιες εχθρικές αντιλήψεις και τονίστηκε ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι επιρρεπείς στο να πάρουν όπλα και δείχνουν τάση προς τη βία. Στην ανάλυση εξετάστηκε εξονυχιστικά και η διάρθρωση των οργανώσεων των εθνικιστών στη Γερμανία. Υπογραμμίστηκε ότι υπάρχουν περίπου 11.000 μέλη των Γκρίζων Λύκων στη Γερμανία και οι περισσότεροι από αυτούς οργανώνονται υπό την ομπρέλα τριών βασικών ενώσεων. Προσέξτε, 11.000 νέοι Γκρίζοι Λύκοι σημαίνει ένα στρατό στην ουσία. Ένα στρατό, 11.000 είναι ένα στρατό. Και αυτοί είναι οργανωμένοι σε τρεις ενώσεις. Είναι η Ομοσπονδία Γερμανικών Δημοκρατικών Εθνικιστικών Τουρκικών Ενώσεων και Εθνικιστές και Δημοκράτες. Αυτή η λέξη δημοκρατία, τι ταλαιπωρία έχει υποστεί. Οι τζιχαντιστές βάζουν Ισλαμική Δημοκρατία. Άλλοι βάζουν Κοινοβουλευτική Δημοκρατία. Αυτοί εδώ βάζουν Εθνικιστική Δημοκρατία. Είναι ο Φερετζές για να κρύψουν την αθλειότητά τους και φυσικά την έλλειψη δημοκρατικότητας. Άρα έχουμε την Ομοσπονδία αυτή, 7.000 μέλη, την Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκικών Ισλαμικών Ενώσεων με 1.200 μέλη και την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία της Τάξης του Κόσμου με 1.200 μέλη. Όλοι είναι αυτοί οι ακροδεξιοί Γκρίζοι Λύκοι. Επισημένοντας ότι ορισμένες από αυτές τις ενώσεις είναι οργανώσεις υπερεθνικιστικών τουρκικών κομμάτων στο εξωτερικό, το άρθρο αναφέρει: οι ενώσεις δημιουργούν ένα διχαστικό κλίμα, διαδίδοντας την ιδεολογία των Γκρίζων Λύκων και ενθαρρύνουν τον τουρκικό εθνικισμό, ο οποίος περιλαμβάνει ακροδεξιά στοιχεία. Στην ανάλυση αναφέρθηκε ότι τα μέλη του Συλλόγου απέφευγαν συνειδητά να χρησιμοποιούν τα εθνικιστικά σύμβολα, έχουν ένα χαιρετισμό με τα τρία δάχτυλα, προσπαθώντας να κρυφτούν
και να συμμορφωθούν με τους γερμανικούς νόμους, να μην διαπράξουν έγκλημα και να μην εντοπιστούν από τους αντιπάλους τους. Δηλαδή κάνουν και μυστική δράση. Στην ανάλυση κοινοποιήθηκε επίσης ότι υπάρχουν 1.600 εθνικιστές στη Γερμανία που δεν είναι σε κάποια οργάνωση. Δεν συνδέονται με καμία ένωση ή εντάσσονται και αποχωρούν και συμμετέχουν σε μικρές κλίμακες ομάδες. Αναφέρθηκε επίσης ότι τα άτομα αυτά ως επιτοπλίσεων είναι νέοι, είναι πιο επιθετικά, επικοινωνούν μεταξύ τους με τα social media, προκαλούν εχθρότητα προς αυτούς που θεωρούν ως εχθρό και τους προσβάλλουν χαρακτηρίζοντάς τους εχθρούς του τουρκισμού. Στην ανάλυση, οι ίδιοι δεν έχει σημασία που είναι εχθροί όλων των άλλων, λένε μην είστε εχθροί μαζί μας. Στην ανάλυση αναφέρθηκε επίσης ότι υπάρχει σχεδόν άνευ όρων πίστη στο τουρκικό κράτος και τη σημερινή ηγεσία του σε αυτό το περιβάλλον. Δηλαδή όλοι είναι και με το τουρκικό κράτος και με τον Ερντογάν. Ενδιαφέρουσες πληροφορίες κοινοποιήθηκαν επίσης στην ενότητα της ανάλυσης με τίτλο «Η τάση για βία απειλεί την εσωτερική ασφάλεια της Γερμανίας». Στην ανάλυση, η οποία αναφέρει «Η χρήση βίας έχει ήδη νομιμοποιηθεί από εθνικιστές ηγέτες όπως ο Νιχάτ Ατσίζ και είναι το είδωλο της Μεράλα Ξενέρ, που θα τη βρούμε αύριο σε δημοκρατική κυβέρνηση, υποτίθεται. Και έχει εγκριθεί ως εργαλείο που εξυπηρετεί το σκοπό μέχρι σήμερα, η βία. Είναι εγκεκριμένη δηλαδή. Αναφέρεται ότι η Γκρίζη Λύκη, οργάνωση που ιδρύθηκε από τον Αρπασλάν Τουρκές, άρχισε να διαπράττει πολιτικές δολοφονίες από το 1968. Σύμφωνα με τις γερμανικές υπηρεσίες πληροφοριών, περισσότεροι από 600 άνθρωποι σκοτώθηκαν από μέλη του κινήματος των Γκρίζων Λύκων μέχρι το 1980. Στην ανάλυση σημειώθηκε ότι οι εθνικιστές εξακολουθούν να έχουν μεγάλο ενδιαφέρον για τα όπλα και ότι μοιράζονται τις εικόνες τους ως ένοπλοι μαχητές στις αναρτήσεις τους στο διαδίκτυο. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει εκκλήσεις στη Γερμανία για απαγόρευση του εθνικιστικού κινήματος και των ενώσεών του, ωστόσο η κυβέρνηση δεν έχει λάβει ακόμα συγκεκριμένα μέτρα για το θέμα. Επίσης γίνεται αναφορά και για τον αντισημιτισμό των Γκρίζων Λύκων. Αυτά λοιπόν και για τους Γκρίζους Λύκους. Βλέπετε ότι έχουν γίνει μόδα πλέον, την ανακάλυψαν οι Ευρωπαίοι. Αργά θα είναι όταν θα ανακαλύψουν τι ακριβώς, τι πλεκτάνη τους πλέκει ο Ερντογάν και η Τουρκία στους Ευρωπαίους. Αργά, όταν θα το ανακαλύψουν θα είναι αργά. Λοιπόν, πάμε τώρα στο επόμενο θέμα μας. Το κόμμα της δικαιοσύνης και ανάπτυξης του Ερντογάν κάλεσε το κόμμα της δημοκρατίας των λαών των Κούρδων να συναντηθούν για να συζητήσουν την συνταγματική αναθεώρηση. Και το κόμμα αυτό αρνήθηκε επικαλούμενο τις ενέργειες που έχει κάνει μέχρι στιγμής η κυβέρνηση του Ερντογάν εναντίον των Κούρδων. Και πρώτη και καλύτερη, το πάγωμα των λογαριασμών του κόμματος που έγινε πριν από μια εβδομάδα. Επίσης, το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης κάλεσε και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τους έξι δηλαδή, σε συνάντηση, το κόμμα του Κιλιτζάρολου και της Αξενέρ, σε συνάντηση πάλι για να συζητήσουν την αναθεώρηση του συντάγματος, αρνήθηκαν και αυτοί. Εν πάση περιπτώσει, μετά το πάγωμα του λογαριασμού, των τραπεζικών λογαριασμών του κόμματος της δικαιοσύνης των λαών των Κούρδων, ήρθε σήμερα και η εισήγηση του εισαγγελέα του Συνταγματικού Δικαστηρίου για το ΧΑΝΤΕΠΕ. Λοιπόν, η εισήγηση είναι κεραυνός, δηλαδή προτείνει ασφαλώς να κλείσει, να απαγορευτεί η λειτουργία του. Λοιπόν, ο εισαγγελέας ζήτησε σήμερα 10 Ιανουαρίου του 2023 από το Συνταγματικό Δικαστήριο της Τουρκίας να θέσει εκτός νόμου το Φιλοκουρδικό Κόμμα με την κατηγορία της τρομοκρατίας μερικούς μήνες πριν τη διεξαγωγή βουλευτικών και προεδρικών εκλογών στη χώρα. Ο Γενικός Εισαγγελέας του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου κατηγόρησε το Δημοκρατικό Κόμμα των Λαών, HDP, το τρίτο μεγαλύτερο κόμμα στο τουρκικό κοινοβούλιο, ότι συνδέεται με οργανικό τρόπο με το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν, το PKK, μια ένοπλη οργάνωση την οποία η Άγκυρα και οι δυτικοί σύμμαχοί της έχουν χαρακτηρίσει τρομοκρατική. Ενεργούν σχεδόν σαν γραφείο στρατολόγησης του PKK, δήλωσε ο εισαγγελέας Μπεκίρ Σαχίν,
μιλώντας στους δημοσιογράφους κατά την έξοδό του από το συνταγματικό δικαστήριο, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Ανατολού. Το HDP, που αρνείται ότι συνδέεται με το PKK, έχει διορία ενός μήνα για να παρουσιάσει την υπεράσπισή του, εξήγησε εκπρόσωπος του κόμματος. Για να τεθεί εκτός νόμου το κόμμα, απαιτείται πλειοψηφία 2/3 των 15 μελών του συνταγματικού δικαστηρίου. Τα 10 από τα 15 πρέπει να ψηφίσουν υπέρ της απαγόρευσης της λειτουργίας του κόμματος. Την Πέμπτη, το συνταγματικό δικαστήριο της Τουρκίας αποφάσισε με 8 ψήφους υπέρ και 7 κατά, οριακή πλειοψηφία, να ανασταλεί η παροχή κρατικής επιχορήγησης στο HDP. Φέτος το φιλοκουρδικό κόμμα θα έπρεπε να λάβει από το κράτος 539 εκατομμύρια τουρκικές λίρες, δηλαδή περίπου 26,7 εκατομμύρια ευρώ, με το 1/3 του ποσού να έπρεπε να καταβληθεί πριν από τις 10 Ιανουαρίου. Το HDP χαρακτήρισε την απόφαση αυτή κατάχρηση δικαίου και έχει διορία ενός μήνα για να την προσβάλει. Στις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές το HDP κέρδισε το 12% των ψήφων, περίπου 6 εκατομμύρια ψήφους. Πολύ περισσότερος από όλους, από τις ψήφους που πήραν όλα τα κόμματα στην Ελλάδα. Και αυτό το κόμμα πάνε να το κλείσουν. Με κάποιους αναλυτές να εκτιμούν ότι θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στις επικείμενες προεδρικές εκλογές που είναι προγραμματισμένες την Άνοιξη. Σημειωτέων ότι το τρίτο κόμμα που υποστηρίζει τον Ερντογάν, το κόμμα της Μεγάλης Ενότητας, BBP, ο ηγέτης του δήλωσε, ο κύριος Μπεστιτζή, δήλωσε σήμερα ότι οι εκλογές κατά πάσα πιθανότητα θα γίνουν στις 14 Μαΐου, είτε μια εβδομάδα πριν, είτε μια εβδομάδα μετά. Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θεωρεί το κόμμα μαύρο πρόβατο από το 2015, όταν του στέρισε την πλειοψηφία στο κοινοβούλιο. Από το 2016, χρονιά κατά την οποία συνελήφθη ο επικεφαλής του Σελαχατίν Ντεμιρτάς, ο οποίος παραμένει φυλακισμένος, το HDP βρίσκεται στο στόχαστρο των κρατικών αρχών. Πολλά στελέχη και μέλη του έχουν συλληφθεί και δεκάδες δήμαρχοι που πρόσχεται στο HDP, οι οποίοι έχουν εκλεγεί κυρίως στην νοτιοανατολική Τουρκία με ποσοστά 70, 80 και 90% όπου κατοικούν Κούρδοι, αντικαταστάθηκαν από επιτρόπους που όρισε το τουρκικό κράτος και η τουρκική κυβέρνηση. Η διαδικασία για να τεθεί εκτός νόμου το HDP ξεκίνησε το Μάρτιο το 2021. Εδώ λοιπόν βλέπουμε μια χώρα μέλος του ΝΑΤΟ που το ΝΑΤΟ λέει στο προήμιό του ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να τηρούν τις αρχές του κράτους δικαίου και να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Βλέπουμε λοιπόν μια χώρα του ΝΑΤΟ να παραβιάζει το προήμιο του ΝΑΤΟ και να θέτει υπό ομηρία έναν λαό 20 εκατομμυρίων και ένα κόμμα που παίρνει με τόσες πιέσεις, τόσες καταπιέσεις να παίρνει 6 εκατομμύρια ψήφους. Αυτή είναι η Τουρκία και νομίζω ότι και λίγα λέμε. Λοιπόν, να πάμε τώρα στο επόμενο θέμα. Λοιπόν, το επόμενο θέμα είναι η Ουκρανία. Ήδη γίνονται πραγματικά, φαίνεται ότι υπάρχει μεγάλος προβληματισμός στους κύκλους του ΝΑΤΟ. Και ο προβληματισμός έγκυται στο εξής. Ότι από τη μία πλευρά έχουμε μια χώρα, τη Ρωσία, η οποία έχει τη δικιά της πολεμική βιομηχανία και πολεμική μηχανή με τα όποια προβλήματα και φαίνεται ότι ασχέτως αν πληρώνει μεγάλο τίμημα είτε κοινωνικό, νεκρή, είτε σε διεθνές επίπεδο, έχει απομονωθεί η Ρωσία σε μεγάλες, στη Δύση, είτε σε επίπεδο οικονομικό, με κυρώσεις και όλα αυτά, παρόλα αυτά φαίνεται ότι η Ρωσία είναι σε θέση να συνεχίσει τον πόλεμο αυτό για άλλον ένα χρόνο για παράδειγμα. Φαίνεται ότι μπορεί να το κάνει. Από την πλευρά της η Ουκρανία είναι απολύτως εξαρτημένη από την βοήθεια σε στρατιωτικό, πολιτικό και οικονομικό επίπεδο της Δύσης. Εάν για παράδειγμα σε στρατιωτικό επίπεδο σταματήσει η βοήθεια, επειδή έχουν δοθεί και οπλικά συστήματα από τη Δύση, δυτικής κατασκευής, η Ουκρανία, αν σταματήσει μετά από 10 μέρες, δεν θα έχει ούτε πυρομαχικά ούτε ανταλλακτικά. Δηλαδή δεν θα μπορέσει να πολεμήσει. Αυτό λοιπόν
αποτελεί, εγκλωβίζει τη Δύση σε αυτόν τον πόλεμο, και να δούμε τι λέει ο Στόλτεμπεργκ, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, για αυτό το ζήτημα. Φαίνεται ότι απασχολεί σοβαρά τους δυτικούς. Να πούμε δε ότι ενώ στη συζήτηση Biden, Scholz και Macron συζητήθηκε το θέμα, Biden και Scholz συζητήθηκε το θέμα να στείλουν τεθωρακισμένα οχήματα μάχης, φαίνεται ότι υπάρχει συζήτηση να στείλουν και άρματα, μέσα άρματα στην Ουκρανία, γιατί ο Scholz έκανε μια δήλωση και είπε ότι αν είναι να στείλουμε Leopard, αυτό είναι μια απόφαση που θα την πάρουμε όλοι μαζί, όχι μόνοι μας, για να μην πάρει και το κόστος η Γερμανία. Φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχει έντονος προβληματισμός. Πάμε να δούμε λοιπόν τι είπε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ. Περισσότερα αναγκαία από ποτέ η συνεργασία του ΝΑΤΟ με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είπε ο Στόλτεμπεργκ. Στην παραδοχή ότι τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ εξάντλησαν τα στρατιωτικά τους αποθέματα βοηθώντας την Ουκρανία, προχώρησε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Τζενς Στόλτεμπεργκ, ο οποίος υποστήριξε πως σε κάθε περίπτωση αυτή ήταν μια σωστή απόφαση. Οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ και τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξάντλησαν τα αποθέματά τους βοηθώντας την Ουκρανία. Αλλά ήταν σωστή η απόφαση. Έχει να κάνει με την ασφάλειά μας. Επομένως, πρέπει να στραφούμε στις δικές μας δυνατότητες, στα αποθέματα και στα πυρομαχικά μας για να βοηθήσουμε το Κίεβο, είπε ο Στόλτεμπεργκ, πως η βοήθεια προς την Ουκρανία είναι πιο σημαντική από την τήρηση των προτύπων του ΝΑΤΟ για τα αποθέματα. Λέει δηλαδή, δεν έχει σημασία τι προβλέπει το ΝΑΤΟ να κρατούμε, πόσα αποθέματα να κρατούμε. Να δώσουμε και από τα αποθέματα, παρότι παραβιάζουμε τους κανονισμούς του ΝΑΤΟ. Όπως είπε, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση συντονίζουν τις προσπάθειές τους προκειμένου να αυξήσουν την παραγωγή όπλων. Δηλαδή, πυρομαχικά και όπλα, να αυξηθεί η παραγωγή και να δοθούν στην Ουκρανία. Μιλάμε για αύξηση της παραγωγής στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι μέλη του ΝΑΤΟ, αλλά και στα μέλη της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλληλεπιδρούμε άμεσα με τους κατασκευαστές για να αυξήσουν την παραγωγή, ώστε να μπορούμε να διατηρούμε την ενισχυμένη βοήθειά μας προς το Κίεβο. Να πούμε ότι γι' αυτό το λόγο ο Στόλτεμπεργκ συναντήθηκε με την επικεφαλής της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλς Μισελ και υπέγραψαν κοινή δήλωση για το θέμα. Αυτό λοιπόν ήταν το θέμα. Φαίνεται ότι υπάρχει ζήτημα, δεν μπορούν πλέον να δίνουν από τα αποθέματα ή και αυτό να συνεχιστεί μέχρι πότε, και άρα στρέφονται προς τα εργοστάσια που παράγουν είτε πυρομαχικά είτε οπλικά συστήματα χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, γι' αυτό υπογράφηκε η κοινή δήλωση, για να καταστεί δυνατή η συνέχιση της υποστήριξης. Όμως επαναλαμβάνω, αυτό υπάρχει ένα ερωτηματικό, μέχρι πότε. Έτσι, βγάζει μια αγωνία αυτό το πράγμα. Πάμε λοιπόν να δούμε τι λέει η άλλη πλευρά. Είχαμε σκληρές δηλώσεις από τον Πατρούσεφ. Ο Πατρούσεφ, ξέρετε ότι είναι ο ισχυρός άντρας, μάλιστα ορισμένοι λένε ότι είναι ο νούμερο 2, κάποιοι λένε ότι ο γιος του προαλήφεται για διάδοχος του Πούτιν. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, ο Νικολάη Πατρούσεφ είναι ένας ισχυρός παράγοντας αυτή τη στιγμή στη Ρωσία. Σχολιάζοντας τις δηλώσεις Πατρούσεφ, ο οποίος είπε: εμείς δεν πολεμάμε, λέει, με την Ουκρανία, πολεμάμε με το ΝΑΤΟ, και είπε μια σειρά από κατηγορίες εκτόξευση εναντίον του ΝΑΤΟ, ο Δημήτρη Πεσκόφ, εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, έκανε αναφορά στην ουσία, έδωσε, αν θέλετε, και την άποψη του Κρεμλίνου, προσέδωσε βαρύτητα στις δηλώσεις Πετρούσεφ. Δεν μπορεί κανείς να διαφωνήσει με την εκτίμηση του Πατρούσεφ που λέει ότι de facto μέρος της σύγκρουσης στην Ουκρανία είναι το ΝΑΤΟ και η ΗΠΑ. Δεν μπορεί κανείς να διαφωνήσει με αυτή την εκτίμηση, είπε ο Πεσκόφ. Η εμπλοκή του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ στη στρατιωτική σύγκρουση στην Ουκρανία είναι προφανής, υποστήριξε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, αναφέροντας πως κανείς δεν μπορεί να διαφωνήσει με αυτή τη διαπίστωση. Είπε επί λέξη. Έμεσα, ΝΑΤΟ και ΗΠΑ συμμετέχουν σε αυτήν τη σύγκρουση. De facto έχουν γίνει έμεσο μέρος αυτή τη σύγκρουση,
καθώς προμηθεύουν με όπλα, με τεχνολογίες, με παροχή πληροφοριών την Ουκρανία. Η εμπλοκή τους είναι προφανής, είπε ο Πεσκόφ. Μάλιστα, αρνήθηκε ότι οι δηλώσεις Ρώσων αξιωματούχων σχετικά με την εμπλοκή του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία μπορεί να οθήσει τη συμμαχία να αυξήσει τη βοήθειά της προς το Κίεβο. Όχι, δεν πιστεύουμε κάτι τέτοιο, είπε ο Πεσκόφ, αναφερόμενος κυρίως στις δηλώσεις του Νικολάου Πατρούσεφ, του γραμματέα του Συμβουλίου Ασφάλειας της Ρωσίας, ο οποίος υποστήριξε πως αυτό που συμβαίνει στην Ουκρανία δεν είναι μια σύγκρουση μεταξύ Μόσχας και Κιέβου, αλλά μια στρατιωτική σύγκρουση ΝΑΤΟ και Ρωσίας. Ο Πατρούσεφ δηλώνει την πραγματική κατάσταση των πραγμάτων, τον καλύπτει δηλαδή, ο Πούτιν δια του Πεσκόφ. Είναι απίθανο οτιδήποτε υποθεί εδώ να προκαλέσει περισσότερο τον ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ για να ενισχύσουν τη βοήθειά τους προς την Ουκρανία. Βλέπουμε ότι η αύξηση της βοήθειας συνεχίζεται καθημερινά, το είδαμε πριν λίγο. Αλλάζει προς την ενίσχυση των πολεμικών χαρακτηριστικών της, με την παραχή όπλων, με τις ποσοτικές τους παραμέτρους, με τα πυρομαχικά. Η διαδικασία εκπαίδευσης του Ουκρανικού στρατού εντείνεται. Όλα αυτά καταγράφονται από εμάς με κάθε δυνατό τρόπο. Όλα αυτά δεν είναι τίποτα άλλο από την έμεση εμπλοκή τους στη σύγκρουση. Δεν πρόκειται για μία υπόθεση, είναι μία απόλυτη αλήθεια. Και κανείς δεν μπορεί να διαφωνήσει με αυτό, είπε ο Πεσκόφ. Άρα, θα βγάλουμε το συμπέρασμα ότι από τη μια πλευρά ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση κάνουν κοινή δήλωση να συνεχίσουν και έτσι δίνουν το δικαίωμα στην άλλη πλευρά να πει ότι εμείς δεν πολεμάμε με την Ουκρανία, πολεμάμε με το ΝΑΤΟ και με την Ευρωπαϊκή Ένωση εσχάτως. Λοιπόν, αυτά σε σχέση με το δίπολο ΝΑΤΟ-Ευρωπαϊκή Ένωση από τη μια πλευρά και Ρωσία από την άλλη και να πάμε στο άλλο θέμα που είναι τι γίνεται στα μέτωπα της Ουκρανίας. Ξέρετε ότι έχουμε τις δύο πόλεις, το Σολεντάρ και το Μπαχμούτ. Δύο πόλεις που βρίσκονται βόρεια του Ντονέτσκ, θεωρούνται σημαντικές πόλεις. Εγώ προσπάθησα να δω, να βρω στοιχεία για ποιο λόγο είναι τόσο σημαντικές. Δεν υπάρχει κάτι ιδιαίτερο, εκτός του ότι αν καταληφθούν αυτές οι δύο πόλεις, τότε θα είναι πιο εύκολη η προέλαση προς τις Κραματόρσκ και Σλοβιάνσκ που είναι βορειοδυτικά και είναι και εκείνες σιδηροδρομική και οδική άξονες, κόμβη, αλλά και το Μπαχμούτ, είναι και βιομηχανική πόλη. Εδώ λοιπόν είχαμε την παραδοχή, χθες είπαμε ότι ο ίδιος ο Ζελένσκι είπε ότι η κατάσταση είναι δύσκολη, μάλιστα χαρακτήρισε και ήρωες τις υποστηρικτές. Σήμερα είδαμε και παραδοχή και από την Βρετανία, από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ότι η κατάσταση στο Σολεντάρ, το μεγαλύτερο μέρος της πόλης το ελέγχουν οι Ρώσοι, δηλαδή άφησε να νοηθεί ότι είναι δύσκολο να παραμείνει στα χέρια των Ουκρανών, πιθανότητα να πέσει, όπως επίσης και η κατάσταση στο Μπαχμούτ είναι δύσκολη. Κατά τα άλλα, διάβασα τις ανακοινώσεις του Ουκρανικού Υπουργείου Άμυνας από το πρωί για τη χθεσινή δραστηριότητα βασικά. Πιο πολύ έχουμε βομβαρδισμούς. Το Κραματόρσκ δέχθηκε πάλι πυραυλική επίθεση και δύο νεκρούς. Αλλά δεν έχουμε στο έδαφος προέλαση είτε από τη μια είτε από την άλλη πλευρά. Οι μόνες εξελίξεις είναι στο Σολεντάρ και το Μπαχμούτ. Πιστεύω ότι πρέπει να περιμένουμε τις επόμενες ημέρες. Κατά πάσα πιθανότητα θα έχουμε εξελίξεις, όποιες και να είναι αυτές, εμείς είμαστε εδώ να τις παρουσιάσουμε. Πάμε τώρα στο επόμενο θέμα μας. Το επόμενο θέμα μας είναι, δυστυχώς και πάλι, έχει να κάνει με την Ουκρανία. Όπως έχουμε πει, ο Ζελένσκι επεξεργάζεται μία πρόταση 10 σημείων για να την δώσει στους συμμάχους του και αυτοί με τη σειρά του να την παρουσιάσουν στη Ρωσία, ούτως ώστε με βάση αυτά τα 10 σημεία να αρχίσουν διαπραγματεύσεις για να τελειώσει ο πόλεμος. Να δούμε λοιπόν την εμπλοκή της Τουρκίας σε αυτό το θέμα. Ο Τσαβούσογλου δηλώνει ότι η Τουρκία στηρίζει το ειρηνευτικό σχέδιο 10 σημείων του Ζελένσκι. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο Ζελένσκι ολοκληρώνει το ειρηνευτικό σχέδιο 10 σημείων στην Ουκρανία και προτίθεται να παρουσιάσει τις ιδέες του τον Φεβρουάριο. Η Άγκερα υποστηρίζει το σχέδιο 10 σημείων του Κιέβου για την επίλυση της κατάστασης στην Ουκρανία
δήλωσε σήμερα ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Μευλούτ Τσαβούσογλου, προσθέτοντας ότι η τουρκική πλευρά εργάζεται πάνω στο σχετικό έγγραφο. Νωρίτερα, η αμερικανική εφημερίδα The Wall Street Journal, επικαλούμενη πηγές από ευρωπαϊκούς και ουκρανικούς διπλωματικούς κύκλους, ανέφερε ότι το περιβάλλον του Βολοντιμίρ Ζελένσκι ολοκληρώνει το ειρηνευτικό σχέδιο 10 σημείων στην Ουκρανία και προτίθεται να παρουσιάσει τις ιδέες του τον Φεβρουάριο. Ο Ζελένσκι ανέφερε προηγουμένως ότι κατά τη διάρκεια μιας διαδικτυακής ομιλίας στη Σύνοδο Κορυφής της G20 εξέφρασε το όραμά του για τα βήματα αποκατάστασης της ειρήνης στην Ουκρανία, το οποίο αποτελείται από 10 σημεία. Από την πλευρά του, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν σε τηλεφωνική συνομιλία με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγί Περντογάν επιβεβαίωσε το άνοιγμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας σε διάλογο για την Ουκρανία, υπό την προϋπόθεση ότι το Κίεβο θα εκπληρώσει τις γνωστές απαιτήσεις και θα λάβει υπόψη του τα νέα εδαφικά δεδομένα. Πιστεύουμε ότι αυτός ο πόλεμος θα τελειώσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Θα είναι καλύτερα αν το πετύχουμε αυτό το συντομότερο δυνατό. Στην Κωνσταντινούπολη τον περασμένο Μάρτιο υπήρξαν ορισμένες εξελίξεις, αλλά εμφανίστηκαν νέες παράμετροι και πραγματικότητες. Η Ρωσία εκφράζει τώρα την ετοιμότητά της για διαπραγματεύσεις. Ο Ζελένσκι πρότεινε ένα σχέδιο 10 σημείων. Εμείς ως Τουρκία υποστηρίζουμε αυτό το σχέδιο και το επεξεργαζόμαστε. Έχουμε θέσει ως στόχο να ηγηθούμε σε ορισμένα σημεία. Η Τουρκία εργάζεται ενεργά προς αυτήν την κατεύθυνση, δήλωσε ο Τσαβούσογλου κατά την επίσκεψή του στη Νότια Αφρική. Απλά να πούμε ότι ο Τσαβούσογλου τις επόμενες μέρες, 17-18, θα είναι στις ΗΠΑ και στις 19 θα συναντηθεί με τον Μπλίνκεν. Μεγάλο θέμα, θα συζητηθεί και αυτό το ζήτημα και θα συζητηθεί και το θέμα των F-16 όπως ξέρουμε. Εδώ θα είμαστε, θα παρακολουθούμε. Πάντως δεν είναι ευχάριστο για την ελληνική διπλωματία να βλέπουμε την Τουρκία να παίζει, θα έλεγα, έναν ρόλο ας πούμε και πρωταγωνιστικό, είτε στο ζήτημα της συμφωνίας των σιτηρών, είτε ακόμα και στο ζήτημα των διαπραγματεύσεων για την εξέβρεση ειρηνικής λύσης. Ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που θα κληθούμε να διαχειριστούμε το επόμενο διάστημα, μας το προανήγγειλε άλλωστε στη χθεσινή εκπομπή, το είπαμε, ο πρόεδρος της Τουρκής Εθνοσυνέλευσης από την Αδριανούπολη, είναι το ζήτημα της αποστατικοποίησης των νησιών του Αιγαίου. Και εκεί, επειδή πολλές φορές λέμε και εμείς εδώ από την πλευρά μας γιατί δεν θέτει η Ελλάδα το ζήτημα της απειλής στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, υπάρχει μια μελέτη του Διονύση Τσιριγότη, ο οποίος είναι επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Πειραιός. Υπάρχει μια μελέτη για τη στάση που έχει τηρήσει το ΝΑΤΟ μέχρι στιγμής στο θέμα της στρατιωτικοποίησης. Δεν έχουμε χρόνο να τη διαβάσουμε. Πάντως έχει σημαντικά στοιχεία. Απλά θα δούμε τι μας λέει για το τι μπορούμε να επικαλεστούμε εμείς για την στρατιωτικοποίηση των νησιών, δεδομένου ότι υπάρχουν άλλες πρόνοιες στη συνθήκη της Λοζάνης που είναι μερική η αποστατιωτικοποίηση, ενώ υπάρχει πλήρης αποστατιωτικοποίηση με βάση τη συνθήκη των Παρισίων για τα Δωδεκάνησα. Για τα νησιά του Βορείου Αιγαίου είναι άλλο το... Λοιπόν, στο πλαίσιο λοιπόν του πλαισίου αποστατικοποίησης που υπάρχει για το κάθε κομμάτι, η Ελλάδα μπορεί να επικαλεστεί τα εξής επιχειρήματα. Πρώτον, δικαίωμα της νόμιμης άμυνας. Σύμφωνα με το χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, άρθρο 2 παράγραφος 4, τόσο η επίθεση όσο και η απειλή επίθεση συνιστούν παράνομες πράξεις. Παρεπόμενα, στην απειλή επίθεση της Τουρκίας, η Ελλάδα ενισχύει την αμυντική της ικανότητα, ιδιαίτερα στα όμορα προς την Τουρκία ελληνικά νησιά. Εδώ δεν υπάρχει απλώς απειλή, υπάρχουν ασκήσεις, υπάρχουν απέναντι συγκεκριμένες μονάδες επιθετικού χαρακτήρα που επιβάλλουν την στρατιωτικοποίηση των νησιών. Δεν είναι δυνατόν όταν γίνονται κάθε χρόνο ασκήσεις κατάληψης νησιών η Ελλάδα να μην τα στρατιωτικοποιήσει. Άρα λοιπόν έχουμε τον χάρτη του ΟΗΕ, ο οποίος μας δίνει το δικαίωμα να πάρουμε
το δικαίωμα της νόμιμης άμυνας να πάρουμε μέτρα για να προστατεύσουμε τα νησιά απέναντι στην τουρκική επιθετικότητα που είναι εμφανής και καταφανής. Δεύτερον, έχουμε θεμελιώδη αλλαγή των περιστάσεων. Δηλαδή άλλες περιστάσεις ίσχυαν το 23 και το 48 που υπογράφηκαν οι συνθήκες και άλλες περιστάσεις ισχύουν τώρα. Προϋποτιθέμενη συνθήκη για την ύπαρξη και λειτουργία ενός καθεστώτος αποστρατιωτικοποίησης είναι η διατήρηση της ειρήνης, ασφάλειας, είτε με διεθνοπολιτικούς όρους, η διατήρηση της ισορροπίας ισχύως συμφερόντων. Συνεπαγόμενα, η προηγηθήσα πολιτικοστρατιωτική πράξη της Τουρκίας, εισβολή και κατοχή του βορείου τμήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας και η αναθεωρητική πολιτική συμπεριφορά της στο Αιγαίο, απειλή κάζους μπέλη, ασκήσεις, δόγμα γαλάζιας πατρίδας, συνοθούν σε μια θεμελιώδη μεταβολή των περιστάσεων λόγω έμπρακτης αμφισβήτησης του status quo. Τρίτον, η θεωρία του αντιπίνων. Στην προπαρασκευή επίθεσης της Τουρκίας, που συνιστά έκνομη πολιτική πράξη, η Ελλάδα αντιτάσσει προπαρασκευή άμυνας. Εάν τώρα και η προπαρασκευή άμυνας συνιστά έκνομη πράξη, στην περίπτωση της Ελλάδας ενέχει χαρακτήρα αντιπίνων και πάβει σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο να αποτελεί πράξη παράνομη εφόσον αποσκοπεί στην ανάσχηση της προηγούμενης έκνομης τουρκικής ενέργειας. Αυτές είναι οι τρεις βασικές αρχές που πρέπει να έχουμε στο οπλοστάσιό μας σε περίπτωση που, που τεθεί θέμα αποστατικοποίησης όπως μας προανήγγειλε, δηλαδή το έθεσε στο ΝΑΤΟ, πιθανόν να το, στο ΝΟΗΕ, πιθανόν να το δούμε και στο ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα πρέπει να συλλέξει στοιχεία και θα έλεγα και ντοκουμέντα για την απειλή, την τουρκική απειλή. Δεν είναι μόνο οι ασκήσεις, είναι και μια σειρά από άλλα πράγματα τα οποία πρέπει να τα έχει στο φάκελό της η Ελλάδα και όταν θα χρειαστεί, με βάση αυτές τις τρεις αρχές που προαναφέραμε, να τα βάλει στο τραπέζι και να ξετινάξει τα όποια επιχειρήματα της Τουρκίας, τα οποία εξ όσων πληροφορούμε είναι νομικίστικα και η Ελλάδα μπορεί σε αυτά να αντιτάξει τις δικές της δικαιολογίες, τα δικά της στοιχεία και να τελειώνει μια για πάντα το θέμα της αποστρατικοποίησης. Η Τουρκία δεν μπορεί να συνεχίσει να απειλεί την Ελλάδα σε αυτό το εξαιρετική σημασίας για την ασφάλεια των νησιών θέμα. Λοιπόν, να πάμε τώρα στο τελευταίο θέμα. Το τελευταίο θέμα είναι ένα δίλημα που άρχισε να τίθεται στον δημόσιο διάλογο για το αν η Τουρκία πρέπει να είναι στη Δύση, ή αν συμφέρει την Ελλάδα η Τουρκία να παραμείνει στη Δύση ή να διολυστήσει προς την Ευρασία, προς τη Ρωσία. Ακούστε, να δούμε καταρχάς το ιστορικό. Ποιο είναι το ιστορικό. Και αν όντως η Τουρκία είναι στη Δύση ή μήπως η Δύση νομίζει ότι έχει την Τουρκία στο τσεπάκι της, ενώ η Τουρκία κάνει το δικό της παιχνίδι και κάνει τη δικιά της δουλειά. Καταρχάς να δούμε πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία από την εμφάνιση του Μουσταφά Κεμάλ. Ο Μουσταφά Κεμάλ εμφανίστηκε, τον εμφάνισαν μάλλον οι Άγγλοι το 1919, τον έστειλαν με βίζα από την Κωνσταντινούπολη στην Σαμσούντα, στην Αμισό και από εκεί ξεκίνησε, ενώ με την συνθήκη ανακοχής του Μούδρου ανέλαβε την υποχρέωση η Οθωμανική Αυτοκρατορία να διαλύσει τις Οθωμανικές στρατιές, αυτός αποβιβάστηκε στη Σαμσούντα υποτίθεται για την αποκατάσταση της τάξης, αλλά αμέσως άρχισε την αναδιοργάνωση του τουρκικού, του κεμαλικού στρατού, του δικού του στρατού. Τότε λοιπόν, όταν άρχισε αυτό το κίνημα του Κεμάλ να αποκτά χαρακτηριστικά εξουσίας στην Ανατολή, τότε οι τέσσερις εμπλεκόμενες δυνάμεις, Αγγλία, Γαλλία, Ιταλία και Μπολσεβίκη, στη συνέχεια Σοβιετική Ένωση, άρχισαν να κάνουν τους δικούς τους λογαριασμούς. Και ο Μουσταφά Κεμάλ, αντιλαμβανόμενος τη σημασία που έχει το οικόπεδο που λέγεται σήμερα Τουρκία, συνήψε σχέσεις και με τους Άγγλους, και με τους Γάλλους, και με τους Ιταλούς, και με τους Σοβιετικούς, τους Μπολσεβίκους. Και με αυτές τις σχέσεις, με αυτόν τον τρόπο, θα έλεγα ότι δημιούργησε και ένα δόγμα εξωτερικής πολιτικής. Ναι μεν,
στην Αγγλία, στην Τουρκία ασκούσε επιρροή η Αγγλία επί δεκαετίες, όμως ταυτόχρονα την ίδια στιγμή ο Κεμάλ και το κεμαλικό καθεστώς στη συνέχεια και επί δεκαετίες διατηρούσαν ένα καλό επίπεδο διπλωματικών σχέσεων με την μετέπειτα Σοβιετική Ένωση. Αυτό το είδαμε να αυτήν την πολιτική ισορροπιών, στραμμένη μεν φαινομενικά προς τη Δύση, αλλά στην ουσία κλεισμένη στον εαυτό της για να εξυπηρετεί στα δικά του συμφέροντα η Τουρκία, αυτήν την πολιτική την είδαμε να πραγματώνεται τις παραμονές του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Τότε που η Αγγλία και η Γαλλία βασικά προσπαθούσαν να βρουν συμμάχους για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο που ήταν πρώτων πυλών, προσπαθούσαν να πείσουν την Τουρκία να συμπαραταχτεί μαζί τους με τους συμμάχους που ήταν εναντίον των Ναζί και των φασιστών της Ιταλίας. Εκεί λοιπόν η Τουρκία ζητούσε ανταλλάγματα. Τα ανταλλάγματα τα πήρε από τη Γαλλία, δηλαδή πήρε το Σαντζάκιο της Αλεξανδρέτας, το σημερινό Χατάι, και από την Αγγλία ζητούσε μια σειρά από ανταλλάγματα, μεταξύ των οποίων και τα νησιά του Αιγαίου. Και τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του Αιγαίου. Όμως παρότι πήρε ανταλλάγματα, πήρε δηλαδή το Χατάι, η Τουρκία διατηρούσε την ίδια στιγμή σχέσεις και με την ναζιστική Γερμανία και δεν μπήκε ποτέ στον πόλεμο, δηλαδή είχε ανοιχτές τις πόρτες από τη μια πλευρά και στους συμμάχους και από την άλλη είχε συμμαχία και με τους Ναζί, παρήχε πολύτιμες πρώτες ύλες στη γερμανική πολεμική βιομηχανία στη διάρκεια του πολέμου και όταν είδε ότι χάνει πλέον τον πόλεμο η Γερμανία, την τελευταία μέρα του πολέμου θέλησε να μπει στον πόλεμο με το πλευρό των συμμάχων για να καθίσει τον τραπέζι των νικητών και να πάρει και αυτή. Αυτή λοιπόν η πολιτική έδωσε στην Τουρκία τον τίτλο του επιτίδιου ουδέτερου. Στη συνέχεια η Τουρκία μπήκε στο ΝΑΤΟ. Το 1952 μπήκε στο ΝΑΤΟ μαζί με την Ελλάδα. Εκεί έγινε ένα τραγικό λάθος από την πλευρά του ΝΑΤΟ. Δεν υποχρέωσαν την Τουρκία να περάσει στο πολυκομματικό σύστημα, διότι μέχρι τότε, μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1940, στην Τουρκία υπήρχε ένα κόμμα. Εκλογές γινόταν, ήταν εκλογές παροδία, κοινοβούλιο υπήρχε, ήταν κοινοβούλιο παροδία, υπήρχε ένα κόμμα, ήταν μονοκομματικό το σύστημα, απολυταρχικό. Για να μπει στο ΝΑΤΟ ζητήθηκε από το καθεστώς το κεμαλικό, από τον Ινωνού, τον Ισμέτ Ινωνού, να επιτρέψει τη λειτουργία κομμάτων. Την επέτρεψε. Δεν ζήτησαν όμως την αλλαγή του συντάγματος. Το σύνταγμα αυτό τι λέει? Λέει ότι η Τουρκία με το έθνος και το κράτος της είναι μία αδιαίρετη και αδιάσπαστη ενότητα. Δηλαδή απαγορεύεται σε οποιαδήποτε κυβέρνηση να αναγνωρίσει δικαιώματα σε εθνικές και θρησκευτικές ομάδες που διαπιστωμένα κατοικούν στην Τουρκία, με μεγαλύτερη εθνική των Κούρδων και θρησκευτική των Αλεβιτών. Και έτσι το ΝΑΤΟ κατέστησε εαυτόν συμμέτοχο και συνένοχο στο έγκλημα της εθνοκάθαρσης και της γενοκτονίας που συνεχίζει να κάνει το τουρκικό κράτος, το συγκεκριμένο εναντίον των λαών, των εθνικών και θρησκευτικών ομάδων που κατοικούν στην Τουρκία. Ταυτόχρονα όμως, παρότι ήταν προσδεδεμένο στο ΝΑΤΟ, ταυτόχρονα το τουρκικό κράτος διατηρούσε χαρακτηριστικά που του επιτρέπουν και διεκδικούσε χαρακτηριστικά που να του επιτρέπουν να παίρνει αποφάσεις ερήμην του ΝΑΤΟ. Πάντα αυτό το γνωρίζουν και οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ, ότι η Τουρκία δεν ήταν ένας εύκολος εταίρος στο ΝΑΤΟ. Μέχρι που φτάσαμε στις αρχές του 21ου αιώνα. Και εκεί άρχισε η καχυποψία απέναντι στο ΝΑΤΟ και στην Ευρώπη. Γιατί? Διότι, όπως αντιλαμβάνεστε, παρότι μη είπα ότι υπήρχε συνενοχή στις πολιτικές εθνοκάθαρσης και γενοκτονίας, ότι όσο προχωρούσε ο κόσμος δεν μπορούσε να ανεχτεί η Δύση
αυτή την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και αυτό άρχισε από τις αρχές του 2000, μόλις ανέλαβε ο Ερντογάν, και το θέμα δεν ήταν ο Ερντογάν, ήταν ο ίδιος ο στρατός. Θυμάμαι ότι ο τότε Γενικός Γραμματέας του 2004-2005, ο Κλίντς, έκανε μια δήλωση που σόκαρε τον κόσμο. Ήταν Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και είπε «Η Τουρκία πρέπει να στραφεί προς την Ευρασία». Ήταν τότε που είχαν αρχίσει οι διαδικασίες της εισόδου της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση που απαιτούσαν εκδημοκρατισμό και φιλελευθερωποίηση. Γιατί το είπε τότε ο Κλίντς? Το είπε γιατί. Διότι ο στρατός, ο οποίος είναι θεματοφύλακας των συγκεκριμένων άρθρων του Συντάγματος και δεν θέλει η Τουρκία να γίνει μια πολυπολιτισμική και πολυεθνική χώρα που είναι, είπαν καλύτερα να πάμε με τη Ρωσία και με την Κίνα, γιατί επειδή και εκεί τα καθεστώτα είναι απολυταρχικά, δεν θα μας θέσουν ποτέ τέτοιους όρους. Από εκεί ξεκίνησε λοιπόν η Τουρκία να φεύγει από τη Δύση. Δεν ήταν ζήτημα λοιπόν ούτε το πραξικοπήματος που επικαλείται ο Ερντογάν, ούτε άλλων λόγων. Από εκεί ξεκίνησε να στρέφεται προς τη λεγόμενη Ευρασία με πρωτοβουλία του βαθέως κράτους των στρατιωτικών και αυτή η διαδικασία συνεχίστηκε. Μετά το 2011, 12, 13, κυρίως το 2014, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, για να αντιμετωπίσουν στη Συρία μια μείζωνα απειλή για όλη την ανθρωπότητα που ήταν το Ισλαμικό κράτος και εν μέρη παραμένει, και επειδή κανείς δεν μπορούσε να νικήσει τους τζιχαντιστές του Ισλαμικού κράτους στο πεδίο, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, θέλοντας και μη, αναγκάστηκαν να συνεργαστούν με τους Κούρδους του YPG και του PYD, που είναι το κόμμα της Δημοκρατικής Ενότητας στη Ροζάβα, στη Βορειοανατολική Συρία, και το YPG είναι οι δυνάμεις προστασίας του λαού, οι πολιτοφυλακές. Εκεί λοιπόν η Τουρκία άρχισε να απαιτεί από τις ΗΠΑ να σταματήσουν να συνεργάζονται με αυτές τις δυνάμεις, με τους Κούρδους της Συρίας. Και απειλώντας και εκβιάζοντας τις ΗΠΑ, στράφηκαν ακόμα περισσότερο προς τη Ρωσία. Και κατά την άποψή μου, εάν οι ΗΠΑ συνεχίζουν να στηρίζουν τις δημοκρατικές δυνάμεις της Συρίας, ραχοκοκαλιά των οποίων είναι οι Κούρδοι του YPG, εάν συνεχίζουν να το στηρίζουν, αυτή η στροφή της Τουρκίας προς την Μόσχα και προς το Πεκίνο και στην Τεχεράνη θα συνεχιστεί. Αυτό λοιπόν είναι το κλειδί και δεν έχει να κάνει ούτε με τα F-16, ούτε με τα F-35, ούτε με το S-400. Η S-400 ήταν αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας. Δηλαδή στην ουσία, για να στηρίξουν οι Ρώσοι την Τουρκία στο ζήτημα των Κούρδων της Συρίας, πούλησαν τους S-400, έπεισαν τον Ερντογάν να πάρει τους S-400. Άρα δεν είναι απλό το ζήτημα, μας συμφέρει η Τουρκία να πάρει τα F-16 που υπόθηκε από τον κύριο Συρίγου, γιατί έτσι θα μείνει στη Δύση. Αυτή είναι μια επίπεδη, ρηχή και θα έλεγα και λανθασμένη προσέγγιση του ζητήματος. Το ζήτημα είναι βαθύτερο, ιστορικό, κοινωνικό, πολιτικό, εθνοτικό και δεν έχει να κάνει με ένα ή δυο οπλικά συστήματα. Εδώ λοιπόν στο τι συμφέρει δε την Ελλάδα, είναι φαινάκι να πιστεύουμε ότι αν πάρει όπλα υπό όρους, καταρχάς η Τουρκία δεν θα τηρήσει τους όρους. Και δεύτερον, δια των όπλων οι ΗΠΑ δεν μπορούν πλέον να χειραγωγήσουν την Τουρκία. Η Τουρκία έχει φύγει. Το πουλάκι έχει πετάξει. Τι συμφέρει την Ελλάδα? Συμφέρει την Ελλάδα οι ΗΠΑ να συνεχίσουν να στηρίζουν τους Κούρδους στη Συρία. Κατά την άποψή μου, καμία χώρα αυτή τη στιγμή δεν είναι σε θέση να τα βάλει με την Τουρκία, δεν έχει διάθεση να τα βάλει. Είμαστε σε θέση εμείς. Έχει κανένας διάθεση? Εκτός από εμάς λοιπόν, καμία άλλη χώρα δεν θα καθίσει να κοντράρει την Τουρκία σε επίπεδο αντιπαράθεσης θερμής. Οι μόνοι που το κάνουν είναι οι Κούρδοι. Από πότε? Από το 1984. Πολεμούν εναντίον της Τουρκίας. Είναι μια δύναμη 40 εκατομμυρίων, 20 εκατομμύρια μέσα στην Τουρκία. Η Τουρκία από την εξέλιξη του κουρδικού θα υποχρεωθεί να αλλάξει. Κανένας άλλος δεν μπορεί να την πιέσει. Και αυτή η εξέλιξη του κουρδικού θα εξαρτηθεί
από το εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής συνεχίζουν να στηρίζουν τους Κούρδους στη Συρία. Εκεί είναι το ζήτημα, να βγάλουμε από το μυαλό μας τα δεξιός, αριστερός, υπεριαλιστής, Αμερικανός, κακός Αμερικανός, καλός Ρώσος ή το καλός Ρώσος, κακός Αμερικανός. Όλα αυτά βγάλτε τα στην άκρη. Να το δούμε απολύτως αντικειμενικά, ουδέτερα το θέμα. Αυτή είναι η ιστορία. Ελπίζω να το αντιληφθεί το ελληνικό πολιτικό σύστημα, γιατί δεν νομίζω να το έχουν αντιληφθεί. Αλλού βρίσκονται οι άνθρωποι. Αλλιώς δεν θα είχαμε και τέτοιες δηλώσεις. Να προσανατολίσουμε τις εθνικές μας προσπάθειες σε σωστή κατεύθυνση, να μην απαξιώνουμε με τον τρόπο μας, να μην ακυρώνουμε στην ουσία τον ελληνισμό της Αμερικής. Και ποιος θα εμπιστευτεί ξανά το κράτος εάν ακυρώνουμε τον αγώνα τους? Πώς θα τους ξαναπείς έλα μαζί μας να παλέψουμε μαζί? Όταν θα φοβούνται μήπως την άλλη ξυπνήσουν μια μέρα και δουν έναν υπουργό να τους αδειάζει. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε και για απόψε. Νομίζω ότι στο τελευταίο θέμα πρέπει να δώσουμε βαρύτητα όλες και όλοι μας, γιατί με αυτόν τον τρόπο πιστεύω ότι εξυπηρετούμε τα εθνικά μας συμφέροντα. Λοιπόν, μια μεγάλη καληνύχτα με αυτοπεποίθηση, με εθνική αυτοπεποίθηση. Καληνύχτα.